Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Απόψε στην εκπομπή στο Μικροσκόπιο θα δούμε τα πράγματα στον χώρο της υγείας, στον χώρο του Εθνικού Συστήματος Υγείας, μέσα από την ματιά όμως της παράταξης Πάμε Υγείας Πρόνοιας, καθώς έχω την τιμή και τη χαρά να φιλοξενώ στο στούντιο του Ήπειρου στη Βιέννα για μία ακόμη φορά το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΟΕΔΗΝ, εκ μέρους του Πάμε Υγείας Πρόνοιας, τον κύριο Γιώργο Πρέτζα. Καλησπέρα κύριε Πρέτζα, ευχαριστώ που είστε εδώ. Καλησπέρα. Αυτή τη φορά για μία πιο αναλυτική συζήτηση. Γιατί η αλήθεια είναι ότι όσες φορές συζητούσαμε έτσι στο πλαίσιο του δελτίου ειδήσεων, πραγματικά ο χρόνος δεν έφτανε, δεν επαρκούσε. Οπότε νομίζω ότι είναι μια πρώτη τάξη ευκαιρία έτσι να δούμε πιο αναλυτικά κάποια πράγματα για τον χώρο της υγείας, για το γιατί βρισκόμαστε σήμερα σε αυτή την κατάσταση, γιατί εξακολουθούν σήμερα τα νοσοκομεία και γενικότερα αυτή η αλυσίδα των δομών υγείας που δυστυχώς δεν είναι σωστά ολοκληρωμένη, γιατί λείπει η πρωτοβάθμια. Άρα, αυτόματα αντιλαμβανόμαστε ότι τα πράγματα δεν πηγαίνουν όπως θα πρέπει να πάνε μέχρι την κορυφή, μέχρι την τριτοβάθμια εκπαίδευση, την τριτοβάθμια νοσοκομιακή περίθαλψη. Σίγουρα, όλα αυτά τα χρόνια, παρά τα όσα ενδεχομένως, παρά τις όποιες προσπάθειες γινόντουσαν από τις κυβερνήσεις και από τις ηγεσίες του Υπουργείου, ποτέ μέχρι σήμερα δεν δόθηκε αυτό που θα έπρεπε να έχει δοθεί στην υγεία, όταν θέλουμε να λέμε ότι είμαστε σε μια χώρα που η υγεία είναι δημόσιο αγαθό. Ναι. Η υγεία στη χώρα μας δεν είναι δημόσιο αγαθό. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Για να είναι δημόσιο αγαθό κάτι, θα πρέπει να διατίθεται στους πολίτες, στους εργαζόμενους, άσχετα με το κομμάτι της σχέσης κόστους-ωφέλειας. Όταν η λογική είναι οικονομική, και εδώ περισσότερο την πατάνε πολύ γιατί οι αναλύσεις και οι συζητήσεις περί υγείας γίνονται με όρους συναισθηματικούς ή επιστημονικούς. Η αλήθεια είναι ότι το κομμάτι της υγείας είναι ένα κομμάτι που αφορά την αναπαραγωγή της εργατικής δύναμης και του πληθυσμού σε μια χώρα όπως η Ελλάδα, η οποία είναι καπιταλιστική. Δηλαδή, υπάρχει ένα κατώτερο όριο τιμής της εργατικής δύναμης, ο κατώτατος μισθός, που είναι στα 650, και υπάρχει ένας μέσος μισθός. Η υγεία την αντιλαμβάνονται, όχι οι επιστήμονες, οι πολιτικοί που θέλουν να δημιουργήσουν όρους ανάπτυξης σε ένα τέτοιο σύστημα, ως ένα μοντέλο αποκατάστασης της βλάβης ενός παράγοντα της οικονομίας, δηλαδή του εργαζόμενου. Όταν ο μισθός σου είναι στα 650 ευρώ ή όταν η τιμή της εργατικής σου δύναμης, το να παραμένεις άρτιος για να μπορείς να ζήσεις και να δουλέψεις, είναι το κατώτερο 650 και μια μεγάλη πλειοψηφία των ανθρώπων δουλεύουν 4 ώρα με 250, το κόστος διόρθωσης βλάβης δεν μπορεί να είναι πολύ μεγάλο, όπως και ένα κινητό. Mm-hmm. Αν είναι πάρα πολύ φθηνό, δεν πας να το διορθώσεις. Τι το κάνεις? Το πετάς και παίρνεις ένα κινητό. Γι' αυτό και υπάρχει πάντα αυτή η εφεδρεία ανέργων, η οποία βοηθάει σε αυτό το πράγμα. Αυτό που έχουμε όλα τα χρόνια στα πλαίσια αυτής της λογικής, ότι αυτός που παράγει τον πλούτο, αυτός που με την εργασία του δημιουργεί τα πάντα γύρω μας, απλά τιμολογείται με βάση το κόστος τιμής εργατικής του δύναμης. Οπότε τα ασφαλιστικά ταμεία και συνολικά το κράτος δίνουν μια δαπάνη, ένα ποσοστό επί του ΑΕΠ που λέμε, με βάση το κόστος της επιδιόρθωσης που θέλουν να κάνουν. Όλα τα χρόνια είχαμε το ελάχιστο πακέτο παροχών στην υγεία. Αυτό είχε διακυμάνσεις ανάλογα με την περίοδο της οικονομικής ανάπτυξης. Δηλαδή, στη δεκαετία του 80 με τη διαμόρφωση του ΕΣΥ, επειδή είχαμε μια περίοδο οικονομικής ανάκαμψης και μια πολιτική συγκεκριμένη, η οποία περισσότερο ήθελε να ενσωματώσει ευρύτερα λαϊκά στρώματα, δόθηκε πραγματικά από την κυβέρνηση, από τους πολιτικούς εκφρασές δηλαδή αυτής της οικονομίας καπιταλιστικής, ένα παραπάνω ποσό σε αυτό που λέμε επιδιόρθρωση. Και αναφέρομαι στην επιδιόρθρωση στις βλάβες, γιατί από τη δεκαετία του 80, από τη μεταποδλήτευση και μετά, η λογική του συστήματος υγείας, του δημόσιου, του κρατικού, ήταν η επιδιόρθωση στις βλάβες. Η πρόληψη δεν ήταν ποτέ μέσα στα πλαίσια αυτής της πολιτικής. Δηλαδή, ο στόχος δεν ήταν ο στόχος να διατηρήσει υγιής πριν νοσήσεις, ήταν να φτιάχνεις κλίνες, χώρους επιδιόρθωσης βλάβης, δηλαδή νοσοκομεία. Αυτό δεν άλλαξε μέχρι σήμερα. Απλά, ο χώρος της πρόληψης, ακριβώς επειδή η οικονομία μας εντασσόμενη μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, παίρνοντας τις οδηγίες και τη λογική που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση για την υγεία, πρέπει να γίνει ένας τομέας συνεισφοράς στην ανάπτυξη της οικονομίας. Η ανάπτυξη της καπιταλιστικής οικονομίας έχει όταν έχει κέρδος. Γι' αυτό λοιπόν, εκεί που διακινείται ακριβό εμπόρευμα φάρμακο, ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός και όλη αυτή η τεράστια βιομηχανία και οι κλάδοι παραγωγής γύρω από την
τα νοσοκομεία επιδιόρθωσης της βλάβης, γιατί η πρόληψη και η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας δεν έχει μεγάλο εμπόριο, δεν έχει μεγάλη οικονομική βαρύτητα. Εκεί λοιπόν, όπου διακινείται, γιατί τα νοσοκομεία είναι ένας χώρος στο οποίο διακινείται πάρα πολύ χρήμα. Πάρα πολύ χρήμα. Αυτοί λοιπόν οι χώροι, ανάλογα με την εξέλιξη της οικονομίας, την εξέλιξη της τιμής εργατικής δύναμης και κατά πόσον θέλανε να τροφοδοτήσουν συγκεκριμένα κομμάτια του χώρου της υγείας σε υψηλή κερδοφορία, παράδειγμα. 2005 με 2009 έγινε πραγματικά ένα μεγάλο πάρτι στο φάρμακο. Τότε λοιπόν, επί Νέας Δημοκρατίας, όπου είχε φτάσει η φαρμακευτική δημόσια δαπάνη στα 5 δις, δεν ήταν ότι ο κόσμος έπαιρνε περισσότερα φάρμακα από μεγαλύτερη γκάμα φαρμάκων. Είχε δοθεί δυνατότητα να γίνονται υπερτιμολογήσεις μεγάλες, να δίνεται φάρμακο αθρώα ανάλογα με τα δάνεια πριν από την κρίση. Οπότε έγινε ένα μεγάλο πάρτι στο φάρμακο. Ο περιορισμός της δαπάνης της δημόσιας για το φάρμακο, που τότε γινόταν και τα κέρδη των φαρμακοβιομηχανιών, δεν οδήγησε στο να μειωθεί η συμμετοχή της ιδιωτικής του κάθε ασθενούς στο φάρμακο. Από 5 δις έπεσε στα 2, αλλά η συμμετοχή η ατομική του καθενός μας από το 9% έφτασε στο 30%. Που σημαίνει ότι πάντα στη λογική αυτού του συστήματος ήταν η επιδιόρθρωση της βλάβης. Και ανάλογα με την τιμή της εργατικής δύναμης που υπήρχε, που τώρα λόγω και της κρίσης και των μνημονίων έπεσε, πρέπει να πέσει ακόμα πιο κάτω. Αυτή είναι η λογική που λέει πρέπει να μειώσουμε ακόμα περισσότερο το κόστος υγείας. Γιατί θα έλεγε κανείς, όλοι βλέπουμε τις ανεπάρκειες. Γιατί εκ νέου συζητιέται, ειδικά στον κρατικό προϋπολογισμό για το 2020, αλλά και συνολικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να πέσει το κόστος της υγείας. Δεν αντέχουν οι προϋπολογισμοί. Πώς γίνεται το 90% του πληθυσμού, που πληρώνει το 95% έμεσων και άμεσων φόρων, δηλαδή σχεδόν όλους τους φόρους, θα πρέπει να δεχτεί κι άλλη περικοπή των δαπανών για να διατηρηθεί σε μια κατάσταση μη ασθένειας. Γιατί πρέπει να διατίθονται χρήματα για αναπτυξιακούς σκοπούς. Να τα παίρνουν οι λίγοι οι οποίοι δεν πληρώνουν φόρους. Με αυτήν την έννοια, παρόλες τις διακυμάνσεις που είχε το σύστημα υγείας στις τελευταίες 3 δεκαετίες, ο πυρήνας της λογικής τους, κόστος-όφελος, αντικατάσταση της βλάβης σε μια τιμή της εργατικής δύναμης που τώρα υπήρχε στον πάτο, και αυτό ακολουθεί και αυτό που λέμε ελάχιστο πακέτο παροχών υγείας. Αν λοιπόν δουλεύεις σε έναν χώρο στον οποίο επισκευάζεις φθηνά υποκείμενα της εργασίας, και με αναφέρομαι στους γιατρούς νοσηλευτές, αν είναι τελικά φτηνό αυτό που επισκευάζεις, η εργατική δύναμη, τότε και ο δικός σου μισθός, οι δικές σου σχέσεις εργασίας, γιατρών, νοσηλευτών, διοικητικών, θα είναι και αυτές όλο γίνονται οι πιο φθηνές. Αν δεν καταλάβει κανείς με αυτό το στεγνό οικονομικό τρόπο, αλλά είναι και αυτός ο οποίος καθορίζει και τις περισσότερες αποφάσεις και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και στα επιτελεία του Υπουργείου, δεν θα βγάλει άκρη γιατί μετά από τόσους υπουργούς, τόσες διοικήσεις ΥΠΕ, τόσες διοικήσεις νοσοκομείων, η κατάσταση έχει την αίσθηση ότι καθώς αυξάνονται οι ανάγκες του πληθυσμού, χειροτερεύει. Mm-hmm. Δεν είναι ότι δεν έχουμε αυξητική τάση, καινούργιες θεραπείες, καινούργια κτίρια, αλλά συνολικά οι παροχές υπηρεσιών συνεχώς γίνονται όλο και λιγότερες σε σχέση με τις αυξανόμενες ανάγκες. Εγώ νομίζω ότι αυτή είναι η μέθοδος για να καταλάβει κανείς γιατί δεν λύνεται το πρόβλημα. Mm-hmm. Δεν μπορεί να έχεις αυτή τη στιγμή 5% χρηματοδότηση δημόσια για την υγεία και το 2% να είναι εξοπλισμοί για τον ΝΑΤΟ. Από τα οποία το 20% υποχρεωτικά είναι για να αγοράζεις καινούργια οπλική τεχνολογία από τη ΣΥΠΑ. Λέω ένα παράδειγμα. Mm-hmm. Όπου εκεί στο 2% είσαι συνεπής 100%, αλλά αυτή τη χρηματοδότηση για την υγεία πρέπει να τη βγάζεις 3 φορές το χρόνο και στο τέλος του χρόνου να δίνεις και συμπληρωματικά αυτό που δεν έχεις δώσει από την αρχή, μπας και βγει η χρονιά. Δεν λειτουργεί το αστικό κράτος σε όλους τους τομείς δαπανών με τον ίδιο τρόπο. Και πάλι λέω ότι εμείς οι οποίοι είμαστε οι ωφελούμενοι από αυτή τη διαδικασία πληρώνουμε το 95% έμεσων και άμεσων φόρων. Πόσο μας επιστρέφουν για την υγεία, ένα 5%. Μάλιστα. Να δούμε ποια είναι η κατάσταση σήμερα στα νοσοκομεία των Ιωαννίνων, κύριε Μπρέτσα, με βάση την εικόνα που έχετε και ενδεχομένως τα πράγματα είναι λίγο χειρότερα στα περιφερειακά νοσοκομεία, κυρίως σε επίπεδο έλλειψης προσωπικού, έτσι. Αυτή τη στιγμή, καταρχήν θα μιλήσουμε για την περιοχή μας, η οποία διασυνδέεται και λόγω των οδικών αξώνων και λόγω του ότι οι επισκέπτες που έρχονται και στο μεγάλο νοσοκομείο το Πανεπιστημιακό φαίνεται να είναι από την Ήπειρο, Λευκάδα, Κέρκυρα, άντε μέχρι και Φλόρινα. Σε όλες αυτές τις περιοχές είχε γίνει ένα σχεδιασμός από τη δεκαετία του 80 και στήθηκαν νοσοκομεία, ένας υποτυπώδης μηχανισμός δομών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας φροντίδας υγείας σε κάθε νομό. Στα Γιάννενα φτιάχτηκε ένα μεγάλο πανεπιστημιακό νοσοκομείο για τρίτο βάθμια φροντίδα υγείας.
Στη φάση της κρίσης υπήρξε η ευκαιρία, παράλληλα με τη μείωση των κρατικών δαπανών για την υγεία, η οποία συνεχίστηκε μέχρι και πέρυσι, ιδίως επί ΣΥΡΙΖΑ μειώθηκε κατά 40% στην τετραετία αυτή. Είχαμε μια διόγκωση του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου, η οποία αποτυπώθηκε και στην μεγάλη προσέλευση 400.000 ασθενές και στην ανάγκη του τετάρτου κτηρίου. Και είχαμε ένα μεγάλο πρόβλημα λειτουργίας στα περιφερειακά νοσοκομεία. Σε μια περίοδο που αυξανόταν η προσέλευση, γιατί ο κόσμος δεν μπορούσε να πάει σε ιδιώτες, γιατρούς κτλ. Όλη αυτή η κατάσταση οδήγησε στο τελικά να υπερδιογκωθούν τα Γιάννενα και τα δύο νοσοκομεία. Και το Χατζηκόστατο νοσοκομείο που παίρνει τεράστιο βάρος. Με τα γύρω νοσοκομεία τα περιφερειακά να έχουν αδυναμία να εξυπηρετήσουν ένα μεγάλο όγκο περιστατικών. Χαριστικό παράδειγμα, θα θυμόμαστε όλοι, καλοκαίρια να μην υπάρχουν γιατροί στη Λευκάδα, στην Πρέβεζα, στην Άρτα, να κλείνουν δεκαπερθήμερα κάποιες κλινικές όπως οι χειρουργικές, οι παθολογικές. Τώρα να πηγαίνουν με εντέλεστα σε συλλειτουργία της καρδιολογικής κλινικής της Πρέβεζας με τη Λευκάδα, τη στιγμή που έρχεται ένα καινούργιο νοσοκομείο, ένα καινούργιο κτίριο στη Λευκάδα. Εγγενιάστηκε το Μάρτιο από τον προηγούμενο Πρωθυπουργό και δεν έχει λειτουργήσει προφανώς τίποτα. Εδώ έχουμε λοιπόν μια κατάσταση που οι ίδιες δαπάνες οδήγησαν στο να μην ανοίξει τίποτα καινούριο. Αυτά που ανοίξανε, όπως εδώ το κ. Σταγιάννα, με τα ίδια χρήματα, με το ίδιο προσωπικό, πάνω στις πλάτες του ίδιου υπάρχοντος προσωπικού, διωγκώθηκε πολύ η κατάσταση. Και έχουμε ουσιαστικά μέσα στο ίδιο πλαίσιο, με την ίδια χρηματοδότηση, με λιγότερο προσωπικό μόνιμο, να πρέπει να ικανοποιούν περισσότερες ανάγκες. Εξέλιξη ουσιαστική στο να αναπτυχθεί η υγεία στην περιοχή μας δεν υπήρχε πέρα από το τέταρτο κτίριο και πέρα από αυτό που γίνεται τώρα με το πολυδύναμο, που είναι ένας διαφορετικός τομέας αντιναρκωτικής πολιτικής. Παρ' όλα αυτά όμως κληροδοτήθηκαν στην περιοχή μας πολλά καινούργια κτίρια, τα οποία φτιάχτηκαν για να καλύψουν καινούργιες ανάγκες. Ένα από αυτά που λειτουργήσε κατά το ίμιση είναι το τέταρτο κτίριο, αλλά έχουμε το νοσοκομείο της Λευκάδας. Έχουμε το ΤΕΠ των Φιλιατών. Έχουμε το πολυδύναμο εδώ, το οποίο θα ανοίξει σε μικρό βαθμό. Πάλι όμως χωρίς χρηματοδότηση. Πάλι χωρίς προσωπικό. Η κατάσταση που διαμορφώνεται αυτή τη στιγμή λοιπόν είναι ότι έχουμε μεγάλες ανάγκες αυξανόμενο στον πληθυσμό, έχουμε καινούργιες υποδομές και δομές οι οποίες περιμένουν να λειτουργήσουν και μια πολιτεία, ένα αστικό κράτος, το οποίο λέει επίσημα με τον κρατικό απολογισμό, δεν δίνω δεκάρα τσακιστή παραπάνω για τα λειτουργικά έξοδα των νοσοκομείων και για τη μισθοδοσία των νέων εργαζομένων. Δηλαδή για τις αυξημένες προσλήψεις που υποτίθεται θα γίνουν. Δεν υπάρχει δεκάρα. Το ερώτημα λοιπόν είναι αυτό την αντίφαση του να έχω ανάγκες, του να έχω υποδομές και να μην έχω χρηματοδότηση και προσωπικό, πώς θα λυθεί. Ακριβώς επειδή, αν γυρίσουμε πίσω στη λογική που λέγαμε στην αρχή, κόστος-όφελος, ότι δεν πρέπει η υγεία να δαπανά το αστικό κράτος πάρα πολλά χρήματα. Η λύση η οποία καλλιεργείται εδώ και πάρα πολλά χρόνια είναι να αξιοποιηθούν διάφορες χρηματοδοτήσεις μη κρατικές, όπως της περιφέρειας, δωρεές από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, διάφοροι ιδιώτες. Ανοίξαν τα απογευματινά ιατρεία σε όλα τα νοσοκομεία, που ήταν ένα πρώτο δείγμα ιδιωτικής λειτουργίας των νοσοκομείων. Και φτάνουμε σήμερα που ορίμασε ποιο πράγμα. Τα νοσοκομεία να μην έχουν χρήματα, οι ανάγκες να είναι αυξημένες, τα κτίρια να υπάρχουν και να έρχεται μια κυβέρνηση η οποία την επίσημη πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για είσοδο ιδιωτικών κεφαλαίων στα νοσοκομεία να τη βάζει στο πρόγραμμά της ανοιχτά. Δεν το έκανε συγκεκαλυμμένα όπως το έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ, που άλλα έλεγε και άλλα ψήφιζε, όπως ο νόμος για τα ΣΔΕΤ που θα δούμε μετά. Βγάζει τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο και την ηγεσία του ως λαγό να βγαίνει να λέει την πρόταση, την οποία, το σχεδιασμό, τον οποίο είναι ο ατόφιος σχεδιασμός. Χωρίς δηλαδή φιασιδώματα Ευρωπαϊκής Ένωσης και Νέας Δημοκρατίας και λέει ιδιωτικές ασφαλιστικές, ιδιώτες και θα πρέπει να κάνουμε συμπράξεις δημοσίου ιδιωτικού τομέα. Δεν μπορεί το κράτος να αναλάβει. Σας λέω και πάλι, ένα κράτος το οποίο μας υπερφορολογεί αυξανόμενα τα τελευταία 10 χρόνια πολύ περισσότερο. Πληρώνουμε φόρους απίθμενος. Άρα και το όριο στο οποίο φτάνουμε αυτή τη στιγμή είναι το εξής. Αυτή η αντίφαση μεταξύ αυξημένων αναγκών, υποδομών που υπάρχουν και πρέπει να λειτουργήσουν, μη διάθεση του αστικού κράτους να πληρώσει και μια λογική που λέει ότι πρέπει να περικοπεί το κόστος στην υγεία, η λύση που προβάλλεται από τη μια μεριά, από τη δικιά μας, είναι ότι θα πρέπει να μπει σε προτεραιότητα. Όχι, δεν περιμένουμε από τις κυβερνήσεις που υπηρετούν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Λέω από τον κόσμο, ο οποίος θα πρέπει να υπερασπιστεί. Καταρχήν, αυτό μπορεί να γίνει μόνο κινηματικά, αυτό μπορεί να γίνει μέσα από τις κοινωνίες. Είδαμε αυτό που έγινε με το ΚΕΦΕΑ, με ενεργοποίηση κοινωνική. Να σε λάβουν υπόψη τους σοβαρά. Δεν μπορεί να παρακαλάς μόνο τους πολιτικούς ή τους διοικητές. Πρέπει να διεκδικείς γιατί εσύ έχεις πληρώσει. Ας μετρήσει κανείς τους φόρους που πληρώνει κάθε χρόνο και ας δει τελικά ότι του αξίζει. Πολύ καλύτερο σύστημα υγείας.
Αυτοί λοιπόν θα πρέπει να διεκδικήσουν να καλυφθούν οι ανάγκες τους. Στο βαθμό που μπορεί αυτό το καπιταλιστικό σύστημα. Γιατί δημόσια αποκλειστικά δωρεάν υγεία με κάλυψη όλων των αναγκών, αυτό το σύστημα δεν τη χωράει. Όταν σου έχει την τιμή της εργατικής σου δίνεται στα 650 ευρώ, αν του ζητήσει εσύ η αντικατάσταση, η ασφάλιση να είναι άνω των 650 ευρώ, θα σου πει αδερφέ, εδώ δεν γίνεται. Συν το ότι έχω μεγάλα κεφάλαια αδιάθετα τα οποία πρέπει να επενδυθούν. Η μία άποψη λέει λοιπόν ότι θα πρέπει να διεκδικηθεί να καλυφθούν οι ανάγκες μας, γιατί υπάρχουν οι δυνατότητες. Γιατί έχουμε πληρώσει και έχουμε χρυσοπληρώσει. Και η άλλη άποψη, η οποία με την πρόταση του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, σαν λαγός, που ουσιαστικά ανοίγει τη συζήτηση για το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας, τι λέει? Ό,τι πληρώσατε, πληρώσατε. Ό,τι έχετε δαπανίσει για την υγεία, έχετε δαπανίσει. Ό,τι προσδοκίες έχετε, τις έχετε. Ιδιωτική ασφάλιση στις επικουρικές. Ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες. Να υπαχθεί υγεία στον τουρισμό και τα νοσοκομεία να μπορούν να λειτουργούν αν φέρουν πελατεία από τον ιατρικό τουρισμό και αν έχουν έσοδα. Ό,τι δεν έχει έσοδα και οικονομική αποδοτικότητα, ή θα συρρυκνώνει τις λειτουργίες του ή θα κλείνει. Αυτές είναι οι δύο προτάσεις αυτή τη στιγμή που παλεύουν. Ενδιάμεση δεν υπάρχει. Και δεν υπάρχει γιατί όλα αυτά τα χρόνια ζήσαμε το παραμύθι, ιδίως από τη σοσιαλδημοκρατία στην Ελλάδα, Πασόκ, μετά το ΣΥΡΙΖΑ, για συνύπαρξη δημόσιου ιδιωτικού τομέα. Δεν μπορούν να συνυπάρξουν. Η τάση είναι αυτή τη στιγμή ο ιδιωτικός τομέας, γιατί είναι αυτός που έχει κεφάλαια διαθέσιμα, να μπει μέσα στον χώρο της υγείας και να αξιοποιήσει τη σταθερή, μόνιμη και ασφαλή πελατεία που ούτως ή άλλως έχεις. Γιατί ό,τι και να πουλήσει σήμερα, δεν είσαι σίγουρος ότι θα τα αγοράσει ο άλλος. Στο κομμάτι της υγείας όμως, η πελατεία από την κερδοφορία είναι εξασφαλισμένη. Αυτές οι δύο προτάσεις παλεύουν. Η μία που αφορά το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας είναι πλειοψηφική κοινοβουλευτικά. Δυστυχώς είναι πλειοψηφική στα μυαλά και στη βούληση των διαφόρων οργάνων των συνδικαλιστικών, όπως ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος, αλλά υπάρχει και η Ομοσπονδία των Νοσοκομειακών Γιατρών, η οποία είναι σε ταξική γραμμή. Υπάρχουν και εκείνες τα εργατικά κέντρα τα οποία την παλεύουν από την άλλη πλευρά. Ανάμεσα σε αυτές τις δύο δεν υπάρχει άλλη επιλογή, γι' αυτό και υπάρχει μουγκαμάρα. Αν είδατε, εκτός από το ΠΑΜΕ που κάνει συνολική, προγραμματική κριτική στις επιλογές που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ και κάνει τώρα η Νέα Δημοκρατία, οι άλλες δυνάμεις το μόνο που λένε είναι οι συνδικαλιστικές, φέρτε λεφτά, κάντε προσλήψεις. Το γιατί συμβαίνουν όλα όσα συμβαίνουν, μένει στο απειρόβλητο, γιατί δεν θέλουν να εκφραστούν, γιατί θα φανεί η ταύτισή τους. Αυτές είναι οι δύο λύσεις. Αρκεί ο καθένας να ταχθεί σε μία από τις δύο. Όχι όταν θα φτάσει το πρόβλημα στην πόρτα του και θα είναι στο νοσοκομείο και θα βιώσει το διέξοδο, πριν από αυτό. Κύριε Πρατζά, πρακτικά η πρόταση του ΠΑΜΕ Υγείας Πρόνοιας, για να καταλάβει και ο κόσμος, λέμε για μια ταξική ουσιαστικά διεκδίκηση αυτών που θα πρέπει να έχουμε και που δικαιούμαστε να έχουμε. Στην πράξη πώς μπορεί να επιτευχθεί? Ωραία θα βγούμε να φωνάξουμε στους δρόμους, ωραία θα βγούμε να διεκδικήσουμε. Πόσο εύκολο είναι αυτό στην πράξη τελικά να υιοθετηθεί και να αλλάξει τις πολιτικές της χύψη κυβέρνησης, η οποία, όπως είπατε νωρίτερα, έχει την πλειοψηφία? Οι κυβερνήσεις πιέζονται. Αυτό που προσπαθούν να μας πείσουν σήμερα είναι ότι η ιστορία έχει τελειώσει, αλλαγές μεγάλες δεν μπορούν να γίνουν. Κανείς θα πρέπει να προσαρμοστεί στα πλαίσια των επιλογών και των κατατήτων που του δίνουν. Αυτό είναι πάρτο και ησύχασε. Εμείς θα πούμε ότι δεν είναι έτσι. Δεν ήταν ποτέ έτσι η ιστορία. Ακόμα και όταν τα έσκαιζε η φοβέρα και υπήρχαν μαύρα χρόνια για πολλές δεκαετίες, κάποια στιγμή ο γύψος έσπαγε. Το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή έχουμε την εξής αντίφαση και το ξαναλέω. Μεγάλες αναγκές. Ιδιαίτερες δυνατότητες της επιστήμης και της τεχνολογίας, θεραπείες δηλαδή που πριν από 50 χρόνια θα φάνηζαν διαστημικές, άνεργους γιατρούς, νοσηλευτές, εργοθεραπευτές, φυσικοθεραπευτές, έχουμε δηλαδή όλο το υλικό που χρειάζεται για να μπορέσουν να συναντηθούν οι ανάγκες των ασθενών με τη δυνατότητα για θεραπεία και κάτι τις εμποδίζει. Ποιο είναι αυτό που τις εμποδίζει? Μία λογική η οποία βλέπει την υγεία σαν κόστος με βάση την κερδοφορία, μία λογική η οποία λέει θα βάλω ιδιώτες μέσα, οι οποίοι θα πουλάνε σε αυτούς που έχουν και όχι σε αυτούς που έχουν ανάγκη. Αυτό δημιουργεί από τη μια μεριά αυτούς οι οποίοι κερδίζουν από αυτή την ιστορία, που είναι μια πολύ μικρή, ένα πολύ μικρό κομμάτι επιχειρηματιών, και έχουμε τη μεγάλη μάζα ανθρώπων, οι οποίοι δεν καλύπτουν τις ανάγκες τους. Αφού είναι οι πολλοί, και σίγουρα ατομικά ο καθένας όταν ψάχνει να βρει λύση στο πρόβλημά του, πάει και παρακαλάει για το πρόβλημά του. Ο ρόλος ο δικός μας είναι ότι αυτοί οι πολλοί, οι οποίοι εκτοπίζονται διαρκώς από τη δυνατότητα να έχουν ολοκληρωμένες παροχές, όχι μόνο αποκατάστασης βλάβης, αλλά και πρόληψης. Και στην παιδική ηλικία και στην τρίτη ηλικία, γιατί εδώ υπάρχουν ολόκληρα κομμάτια θεραπείων τα οποία είναι εξαφανισμένα. Την οδοντιατρική περίθαλψη, στη δημόσια περίθαλψη, από την αποκατάσταση, από την πρόνοια η οποία έχει φάει τεράστια χτυπήματα. Αν έχεις δηλαδή ένα παιδί ανάπηρο ή αν έχεις έναν πατέρα με Αλτσχάιμερ, την έχεις πατήσει. Δεν έχεις να τον κάνεις.
Αυτή η μεγάλη πλειοψηφία που βοβά υπομένει και προσπαθεί με ατομικούς τρόπους, είτε μέσω της γνωριμίας με κάποιον γιατρό σε κάποιο νοσοκομείο, είτε προσπαθώντας να παρακαλέσει δημόσια, όπως με το μικρό Ραφαήλ, για να μπορέσει να σώσει τη ζωή του, να παρακαλάει το Υπουργείο και να απαντάει το Υπουργείο, δεν έχω τα χρήματα να το κάνω. Όλοι αυτοί οι πολλοί που ταλαιπωρούνται είναι απλά μόνοι τους στο πρόβλημα. Αυτό που λέει το Πάνε Υγείας είναι λογικό. Δηλαδή, η λύση που προτείνουμε. Υπάρχουν τα υλικά. Αν δεν υπήρχαν τα υλικά, οι άνεργοι γιατροί, οι άνεργοι νοσηλευτές, δεν υπήρχαν οι θεραπείες, τα φάρμακα και η τεχνολογία, τότε θα μου λέγανε παιδιά, εσείς συμπεριφέρεστε σαν τον Ιούλιο Βέρν. Λέτε κάτι φανταστικό. Που μπορεί να γίνει στο μέλλον. Μπορεί να γίνει τώρα. Εμείς λέμε, υπάρχει ένα εμπόδιο και αυτό θα πρέπει να έρθει. Κύριε Περτσά, αν υποθέσουμε, επειδή είπατε ότι υπάρχει το υλικό, υπάρχουν οι υποδομές, το θέμα είναι να υπάρξει βούληση. Αν είμαστε καλοπροαίρετοι και πούμε ότι υπάρξει βούληση, αυτό το κόστος με το οποίο επιβαρύνονται σήμερα μεγάλα νοσοκομεία, όπως είναι τα δύο νοσοκομεία των Ιωαννίνων, ακριβώς λόγω της αδυναμίας των περιφερειακών να λειτουργήσουν, με τις μετακινήσεις του πληθυσμού προς τα δύο νοσοκομεία. Αυτό το επιπλέον κόστος των δύο νοσοκομείων των Ιωαννίνων υπερβαίνει κατά πολύ το κόστος που θα απαιτούνταν για να λειτουργήσουν σωστά τα περιφερειακά νοσοκομεία. Κοιτάξτε, με βάση τη λογική του κόστους και μόνο, θα έλεγε κανείς ναι, αφού οι περισσότεροι έρχονται στα Γιάννενα, να κλείσουν τα γύρω περιφερειακά νοσοκομεία και να έρθουν όλοι στα Γιάννενα. Άνοιξαμε δύο καρδιολογικές, όπως συζητάνε πολλοί, και τρία αιμοδυναμικά στο Πανεπιστημιακό, να κλείσει η καρδιολογική του Χατζηκώστα, γιατί εκεί που το πάνε. Mm-hmm. Με τη λογική του κόστους λοιπόν, πραγματικά θα μπορεί να φτιάξεις τεράστια νοσοκομεία σε κάθε. Όχι. Λέω το κόστος. Λέω αυτό το κόστος επιπλέον που καλύτερα να έχει το πανεπιστημιακό νοσοκομείο, αν θα μπορούσε αυτό το επιπλέον να μην έρθει στο πανεπιστημιακό, για παράδειγμα, αλλά αυτά τα επιπλέον χρήματα θα μπορούσαν να στηρίξουν, ναι, να στηρίξουν τη λειτουργία των περιφερειακών. Ναι, κοιτάξτε, η λογική που λέει ότι σε κάθε νομό να μπορώ να έχω τις υποτυπώδεις δομές υγείας, αλλά ένα τριτοβάθμιο νοσοκομείο με εξειδικευμένες υπηρεσίες στο κέντρο κάθε περιφέρειας, όπως είναι η Ήπειρος, αυτό λέει η λογική. Εδώ μιλάμε ότι απλά πράγματα, απλές δευτεροβάθμιες λειτουργίες δεν μπορούν να καλύψουν τα περιφερειακά νοσοκομεία. Αυτό για να συμβεί θα έπρεπε να υπάρχει η λογική ότι το νοσοκομείο του Πανεπιστημιακού, τη Λευκάδα, τη Πρέβεζα, τη Άρτα, συλλειτουργούν με τη λογική ότι θέλουν να εξυπηρετήσουν με τον καλύτερο τρόπο τον πληθυσμό στον τόπο του, mm-hmm. με την ελάχιστη δυνατή μετακίνηση, με το ελάχιστο δυνατό κόστος. Όταν έχεις φαινόμενα όπως ο Διοικητής Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου, ο Τωρινός, να βγαίνει και να καλεί τον κόσμο να έρθει από όλη την Ελλάδα, γιατί έχουμε ένα φιλικό νοσοκομείο με καλούς γιατρούς και ουσιαστικά κάνει άγρα πελατών, αυτό δεν είναι θέμα της απόφασης του κάθε διοικητή. Τα νοσοκομεία έχουν μάνατζερ το 2011. Ο κάθε διοικητής πρέπει να βρει τρόπους να αυξάνει τα έσοδά του. Του δώσανε το δικαίωμα να παίρνει δωρεές, επιχορηγήσεις από την περιφέρεια, από ιδιώτες, να βάζει απογευματινά. Ποιο είναι το κριτήριο επιτυχίας ενός διοικητής? Η προσέλκυση πελατείας. Ο χαρακτήρας των νοσοκομείων που περιγράφουμε τώρα, που είναι επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται για την επιβίωσή τους, και ας πάει το διπλανό νοσοκομείο στα τσακίδια, είναι ίδιων διοικητών που υπηρετούν, όχι τη δικιά τους τη λογική, τη λογική ενός νοσοκομείου, το οποίο λειτουργεί με λογική αυτοτελούς μονάδας, το οποίο ενδιαφέρει η επιβίωσή του και η επαύξησή του. Τέτοια λογική έχουν μόνο τα εργοστάσια, έχουν μόνο τα ιδιωτικά μαγαζιά. Αυτή η λογική έχει παρισφρήσει και τη βλέπεις παντού, σε όλους τους διοικητές. Γιατί είναι και το κριτήριο με το οποίο θα μπορέσουμε να παραμείνουμε επάνω στη θέση τους. Άρα εδώ έχει προχωρήσει αυτή η διαδικασία. Η αναστροφή της θέλει πάρα πολύ μεγάλο προσπάθεια και θέλει πολιτικές αλλαγές. Αν αυτό φαίνεται δύσκολο, το κόστος που πληρώνουμε με το να μην έχουμε τις κατάλληλες θεραπείες, το χρόνο που χρειαζόμαστε και να ταλαιπωρούμαστε, και επειδή αυτό θα διωγγωθεί ακόμα περισσότερο, το κόστος αυτού του να μείνουμε άπραγοι είναι πολύ μεγαλύτερο. Άρα και ναι, θα έπρεπε να υπάρχουν οι υποτυπώδες δομές από πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια φροντίδα σε κάθε νομό. Και να υπάρχει ένα τριτοβάθμιο νοσοκομείο εδώ. Εδώ βλέπουμε να σημαίνει κάτι άλλο. Το κάθε νοσοκομείο προσπαθεί και ο κάθε διοικητής να κάνει οικονομική επιβίωση στον οργανισμό του, να διαφημίσει το έργο του ατομικά. Δηλαδή αυτό που λέμε σύστημα νοσοκομείων, που να υπάρχει ένα ενιαίο κέντρο το οποίο να νοιάζεται για την καθολικότητα της κάλυψης του πληθυσμού, υπάρχει. Ο κάθε διοικητής ως μάνατζερ κοιτάει το δικό του το μαγαζί, τη συνεργασία με τους διευθυντές και εκείνα τα συμφέροντα τα οποία μπορούν να εξυπηρετήσουν την επαύξηση του νοσοκομείου του, και αυτό ζούμε διαρκώς. Και ένα κεντρικό κράτος το οποίο την κάνει, αξιολογεί την αποδοτικότητα. Και αν μέχρι τώρα την αξιολογούσε λίγο, τώρα η Νέα Δημοκρατία έρχεται και λέει: ότι δεν είναι αποδοτικό οικονομικά, θα το κλείνω. Ήδη αρχίζει η αρθρογραφία
με λαγό την πρόταση του ΠΙΣ, ο οποίος μιλάει για τέτοιου είδους αξιολόγηση οικονομική της αποδοτικότητας. Πάντως δεν είναι λογικό ο κάθε διοικητής, ακόμη και αν δεν έχει αυτή τη λογική που εσείς περιγράφετε, να προσπαθεί να διεκδικήσει από τη στιγμή που δεν έχει τα χρήματα που πρέπει να προσφέρει η πολιτεία και το κράτος, να προσπαθήσει μέσα από χορηγίες, αν θέλετε, ή μέσα από την αξιοποίηση προγραμμάτων. Και δεν μιλάω σε επίπεδο προσωπικού, έτσι, γιατί σίγουρα στο επίπεδο του προσωπικού χρειάζονται μόνιμες θέσεις εργασίας. Αλλά σε επίπεδο εξοπλισμών, για παράδειγμα, και έργων που έχουν να κάνουν με την βελτίωση της καθημερινότητας μέσα σε νοσηλευτικά ιδρύματα, τα οποία μετρούν χρόνια ζωή στις πλάτες τους και ήδη είναι και πεπαλαιωμένος ο εξοπλισμός τους και οτιδήποτε. Οι διοικητές είναι ο τελευταίος κρίκος της αλυσίδας. Και είναι αυτοί που έχουν και την μικρότερη ευθύνη. Ένας διοικητής, όπου να του δίνουν ένα συγκεκριμένο πλαίσιο, το οποίο επιλέγει να το υπηρετήσει, ένα πλαίσιο δηλαδή όπου είναι manager σε μια οικονομική δομή και τον ενδιαφέρει μόνο η δομή του και η απόδοσή του, προφανώς θα συμπεριφέρεται με αυτόν τον τρόπο. Το πρόβλημα είναι η συνολική αντίληψη που υπάρχει για το εθνικό σύστημα υγείας, το οποίο δεν είναι πλέον εθνικό σύστημα υγείας. Είναι αυτοτελείς μονάδες οι οποίες παλεύουν για την επιβίωσή τους ανταγωνιστικά η μία προς την άλλη. Αυτό που θα οδηγήσει πιθανά να κινδυνεύει η καρδιολογική του Χατζηκώστα είναι η υπερδιόγκωση του καρδιολογικού τομέα. Αυτό που θα οδηγήσει πιθανά νοσοκομεία στην έκτη ΙΠΕ, με δεδομένη τιμή αύξηση του προϋπολογισμού της έκτης ΙΠΕ, το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο να είναι η αιτία να κλείσουν δομές, είναι το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο υπερδιόγκωθηκε. Θα μπορούσε να κάνει κάτι άλλο ένας διοικητής από το να το υπερδιόγκωσει. Μα δεν θα ήταν διοικητής. Δεν θα επέλεγε να υπηρετήσει αυτή την πολιτική και αυτό το πλαίσιο. Άρα οι διοικητές είναι η τελική έκφραση ενός συνολικού σχεδίου. Μπορείς να τους κατηγορήσεις για αυτό που κάνουν. Μπορείς να τους κατηγορήσεις ότι συμμετέχουν ως τελευταίος κρίκος σε μία λυσίδα επιλογών που ξεκινάει από τη λογική που είπαμε στην αρχή. Ότι ο καθένας μόνος του, με βάση την τιμή της εργατικής του δύναμης, να μπορεί να εξασφαλίζει ένα ελάχιστο πακέτο υγείας. Και αυτό το πράγμα θα διεκδοθεί το επόμενο διάστημα. Ιδίως με τις εξαγγελίες που έχουμε και μπορούμε να πούμε πράγματα μετά γι' αυτό. Με αυτή την έννοια ότι αυτό το πράγμα δεν διορθώνεται έτσι όπως είναι αυτή τη στιγμή, να βελτιωθεί, αν δεν αντιστραφεί η κατάσταση και αν δεν υπάρξει πραγματικά μια διεκδίκηση από τον κόσμο σε κάθε νομό. Ότι ναι, εμείς θέλουμε να διατηρήσουμε τις μονάδες και τις επιδομές μας σε κάθε περιοχή. Γιατί φτιάξαμε οδικούς άξονες, αλλά με συμβάσεις παραχώρησης ΔΕΤ, γεμίσαμε διόδια. Το ΕΚΑΒ, που είναι μια ιστορία που δεν βγάζει κέρδος, είναι μια παρατημένη ιστορία και πολύ πονεμένη. Γεμίσαμε γύρω από το Πανεπιστημιακό ξενοδοχεία μικρά για να έρχεται ο κόσμος για να μένει εδώ πέρα. Αλλά και κάθε καινούργια τεχνολογία και εξοπλισμός όπως το ΠΕΤ που έρχεται στα Γιάννενα, κανείς δεν μας εξασφαλίζει. Με τις ασφαλιστικές προσαρμογές που θα κάνουν για το ελάχιστο πακέτο παραχών, αν σε 1, 2, 3 χρόνια, τι από όλα αυτά θα μπορείς να παίρεις με βάση την ασφαλιστική κάλυψη που θα έχεις. Οπότε κάθε φορά που διαφημίζει ένας διοικητής ένα καινούριο μικροσκόπιο, ένα καινούριο μηχάνημα, το αν θα έχεις δικαίωμα στην πρόσβαση και στην καθολική κάλυψη των αναγκών, ιδίως με την εξέλιξη με τα DRG, με το ΚΕΤΕΚΝΗ, τον καινούριο τρόπο χρηματοδότησης, τη μέτρηση αποδοτικότητας, όχι. Δεν θα το έχουμε. Εμείς μπορούμε να μιλήσουμε με ασφάλεια, με βάση τα δεδομένα που έχουμε αυτή τη στιγμή, ότι δεν θα συμβεί αυτό το πράγμα, αλλά θα έχουμε εξατομικευμένα στον καθέναν, ανάλογα με το δημόσιο πακέτο που έχει, συν την ιδιωτική ασφάλιση που έχει, συν τις ιδιωτικές πληρωμές που θα κάνει για να παίρνει το σύνολο των εξετάσεων και των θεραπείων που χρειάζεται. Αυτή είναι η κατεύθυνση. Και αυτό υλοποιείται σιγά σιγά και σταθερά όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Μάλιστα. Πάμε σε αυτό το σημείο να κάνουμε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα για να επανέλθουμε σε λίγα λεπτά και πάλι στην κουβέντα μας. Εμπνεόμαστε από την μοναδικότητα των απαιτήσεών σας και σας προτείνουμε τον απόλυτο συνδυασμό ποιότητας και αισθητικής. Δρυτόμος, για την κουζίνα σας μαγειρεύουμε την τελειότητα. Για την οργάνωσή σας σχεδιάζουμε τη λειτουργικότητα. Για την ασφάλειά σας δημιουργούμε την απόλυτη αισθητική. Έπιπλα κουζίνας, ντουλάπες, πόρτες εσωτερικές και εξωτερικές ή η Θεοφάνη Βλάχου. Σχέση εμπιστοσύνης για οποιαδήποτε ξύλινη κατασκευή. Και ακόμη όλα τα υλικά που χρειάζεστε για να φτιάξετε μόνοι σας τις δικές σας ξύλινες κατασκευές. Εποφεληθείτε από τη μοναδική προσφορά μας. Εσωτερική πόρτα Laminate σε πάνω από 20 αποχρώσεις μόνο από 170 ευρώ. Η Θεοφάνη Βλάχου στη βιομηχανική περιοχή Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 26510 57711. Δημιουργίες που συνδυάζουν ποιότητα και αισθητική. We'll be right back.
κάθε Παρασκευή και Σάββατο, weekend προσφορές στα marketing. Κριτσίνια σίτου ή ολικής άλεσης, συσκευασία 250 γραμμαρίων, μόνο 85 λεπτά. Αραβοσιτέλαιο 2 λίτρων, μόνο 2,35. Και σούπερ τιμή! Λουκάνικα hot dog καλοπούλα σπάβο, συσκευασία 1 κιλού, μόνο 1,85. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο, ακόμα πιο οικονομικά, στα marketing. Μέσα στην κρίση είναι η λύση. Εμάς, στο Κταίο Παπαδόπουλος, η δική σας ασφάλεια είναι το πιο σημαντικό. Στο 26510-41400. Κταίο Παπαδόπουλος, στην Περιφερειακή Οδό. Μόλις πρωτοήρθα στα Γιάννενα, τότε γνώρισα τυχαία την Κρίστη και με πήγε να διαλέξουμε τα έπιπλα για το σπίτι μου. Πού αλλού, στον Παπαναστασίου. Τρεις όροφοι με απίστευτη ποικιλία επίπλων με περίμεναν να διαλέξω. Θα έρχονταν ο αδελφός της Κρίστη να μας πάρει και τη στιγμή που μπαίνει με βρίσκει ξαπλωμένη στο κρεβάτι και μου πετάει «Μην ενοχλείστε, συνεχίστε». Και εγώ ξανά ξάπλωσα μαζί του για πάντα. Και όταν ήρθε το κοριτσάκι μας, φυσικά πήγαμε στον Παπαναστασίου για τα παιδικά έπιπλα. Η Κρίστη επέμενε να ανοίξω το γραφείο που συζητούσαμε τόσα χρόνια και πήγαμε για έπιπλα, πού αλλού, στον Παπαναστασίου και πήραμε μαζί μας και την μεγάλη μου κόρη. Και τότε συνέβη το απροσδόκητο. Έπιπλα Παπαναστασίου. Μια ζωή για μια ζωή. Όσο τρομερή και αν είναι η εργασία σας, είστε έτοιμοι για την πρόκληση. Επαναφορτιζόμενη δύναμη Steel. Ελαφριά, αθόρυβα, δυνατά. Από 139 ευρώ. Αφή Δρούβη, 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Κόνιτσα στα Ιωάννινα. Τηλέφωνο 26510-61177. Εδώ στην Πίνδο ξέρουμε όλα τα μυστικά του κοτόπουλου. Και για να φτιάξεις χωριάτικο λουκάνικο από φρέσκο κοτόπουλο, πρέπει να ξέρεις όλα τα μυστικά. Ποια κομμάτια επιλέγεις. Και βέβαια το ίδιο το κοτόπουλο. Να είναι ελεύθερης φωσκής. Να είναι ελεύθερης φωσκής. Νέα σειρά αλαντικών από την Πίνδο. Μόνο από φρέσκο κοτόπουλο ελεύθερης βοσκής. Πίνδος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα τώρα και στα αλαντικά. Από 5η έως 4η σε όλα τα σούπερ μάρκετ του ομίλου Ελωμάς. Ποντίκι Βόιο 5,98 το κιλό. Φέτα Δοδόνη 6,85 το κιλό. Dove και AIM 50% φθηνότερα. Kleenex καθαριστικά πατώματος και Svelto 50% φθηνότερα. Ariel σκόνη 45 μεζούρες 6,99. Φάγε κρέμες γάλακτος 30% φθηνότερα. 10 ψωμί toast 40% φθηνότερα. Tena Pants και Lady, Libres, Libero, Dema Cup και Zeva 50% φθηνότερα. Παπαγεωργίου. Βρείτε τις προσφορές στα σούπερ μάρκετ Παπαγεωργίου. Γκρίζος κόσμος. Ασπρόμαυρη ζωή. Υπάρχει επιλογή. Χρωμοεπιλογή. Ο μεγαλύτερος χώρος χρωμάτων στα Γιάννενα. Προϊόντα αντιμουχλικά, υποαλλεργικά, αντιμικροβιακά, οικολογικά. Χρώματα φιλικά προς το περιβάλλον και το χρήστη. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης κτηρίων. Διακοσμητικές τεχνοτροπίες. Επώνυμα προϊόντα της Βεχρό, Βιβεχρώμ, Vitex και Ντουροστίκ. Ειδικευμένο προσωπικό. Άνετο πάρκινγκ για πιο εύκολες αγορές. Χρωμοεπιλογή. Ένας χώρος όχι απλά επαγγελματικός, αλλά ένα σημείο συνάντησης για όσους έχουν την όρεξη και την έμπνευση και αναζητούν τα υλικά και την εμπειρία. Συνεργάτης για τους επαγγελματίες, δάσκαλος και φίλος για τους ερασιτέχνες. Δημιουργήστε με τη βοήθεια και την καθοδήγησή μας το προσωπικό σας παραμύθι και το χώρο που αξίζει να ζήσετε με τεχνικές που δίνουν μια άλλη αίσθηση. Χρωμοεπιλογή. Το πιο έγχρωμο σημείο της πόλης. Χρωμοεπιλογή. Πολύβιος Καράς. Γεωργίου Παπανδρέου 71, Ιωάννινα. Τηλέφωνο 26510 26510.
2261-443. Είμαστε δυνατοί όταν είμαστε ενωμένοι. Έχουμε σίγουρη τη νίκη όταν έχουμε μια ισχυρή ομάδα. Μπορούμε να ξεπεράσουμε κάθε εμπόδιο όταν δίπλα μας στέκονται άνθρωποι που ενδιαφέρονται για μας. Στηρίζουμε τον τόπο μας όταν συνεισφέρουμε προς όφελος κάθε συμπολίτη μας. Γιατί έτσι μπορούμε να πάμε μπροστά. Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου. Η μοναδική σας τράπεζα, η τράπεζα όλων των Ηπειρωτών. Και μετά το απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα, η εκπομπή στο μικροσκόπιο είναι και πάλι κοντά σας. Μαζί μου απόψε στο στούντιο του Ήπειρος TV, το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΠΟΕΔΗΝ, εκ μέρους του ΠΑΜΗ Υγείας Πρόνοιος, ο κύριος Γιώργος Πρέτζας, για μια εφόλιστη συζήτηση σε ό,τι αφορά το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Ένα σύστημα υγείας που, όπως νωρίτερα έλεγε ο κύριος Πρέτζας, κάθε άλλο παρά δημόσιο είναι σήμερα. Και όπως λέγατε, με εξαγγελίες από πλευράς της σημερινής κυβέρνησης αλλά και της ηγεσίας του Υπουργείου, που κάθε άλλο δείχνουν ότι κινούμαστε σε μια κατεύθυνση να υπάρχει δημόσιο σύστημα υγείας. Ανέφερα και στην αρχή της εκπομπής το μεθοδολογικό ζήτημα, τι σημαίνει κόστος όφελος και λογική της τιμής της αντικατάστασης της βλάβης, γιατί αυτή η κυβέρνηση και αυτή η αρχή του Υπουργείου λέει κάτι το οποίο είναι ειλικρινές. Είναι αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην τελευταία συνάντηση που είχαμε στο Υπουργείο, ο κ. Κοντοζαμάνης είπε το εξής. Μα δημόσιο, μας είπε, δεν σημαίνει να είναι κάτι κρατικό. Δημόσιο μπορεί να είναι και κάτι ιδιωτικό. Αρκεί το δημόσιο με κάποιον τρόπο να σου δίνει τη δυνατότητα να πηγαίνεις και στο ιδιωτικό. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε τι προσπαθούν να κάνουν. Θεωρούν ότι οτιδήποτε έχει την ταμπέλα του δημοσίου, ακόμα και αν το παρέχει ένας ιδιώτης και μέσα στον χώρο του νοσοκομείου, αν η κάλυψη, η εποπτεία είναι από το δημόσιο, θεωρείται δημόσιο. Η λογική που λέει είναι η δημοκρατία να γίνουν συμπράξεις με ιδιωτικές ασφαλιστικές, να έρθουν ιδιώτες γιατροί μέσα στα νοσοκομεία. Λέει το εξής, ότι οτιδήποτε το παίρνεις από την πλευρά της κρατικής εποπτείας, ακόμα και αν το παρέχει ιδιώτες, είναι δημόσιο. Πού είναι το πρόβλημα? Δηλαδή, θα μπορούσε το κράτος να κάνει μια σύμβαση με ένα ιδιωτικό νοσοκομείο, το Ιντεραμερικάν της Υγείας. Και επειδή είναι σύμβαση που έχει κάνει το κράτος με το αυτό, να θεωρείται ότι πηγαίνει σε δημόσιο νοσοκομείο. Όσο και αν ακούγεται παρανοϊκό. Η λογική αυτό λέει. Σε τι τους εξυπηρετεί αυτή η λογική, να διαχωρίζουν το κρατικό από το δημόσιο? Γιατί σου λένε ότι για μένα, σαν αστικό κράτος, η υγεία είναι δαπάνη. Η δαπάνη αυτή, εγώ πρέπει κάποιος να την αντισταθμίζω με επενδύσεις. Την ίδια στιγμή που σου παρέχω σε μια θεραπεία, πρέπει την ίδια στιγμή, επειδή αυτή είναι η πολιτική μου, οι επενδύσεις. Πρέπει ο χώρος ο οποίος σου παρέχει σε μια θεραπεία, όπως είναι τα νοσοκομεία, να γίνονται και επενδύσεις εκεί. Κάποιος να κερδίζει από αυτή τη διαδικασία. Ακόμα και αν δεν είμαι εγώ το κράτος, έμεσα κάποιος επενδυτής να κερδίζει από αυτό το πράγμα. Αλλιώς δεν συμμετέχει ο χώρος της υγείας στο μοντέλο της ανάπτυξης. Και είδαμε πόσο βάραβο είναι αυτό με το αναπτυξιακό πολυνομοσχέδιο. Άρα και σε μια κυβέρνηση που σου λέει ναι, τα σκέτα. Αυτό που λέει και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ότι δημόσιο μπορεί να σημαίνει και κάτι ιδιωτικό, το οποίο απλά έχει σύμβαση ο ασφαλιστικός ο φορέας με αυτό. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Ξαφνικά βάζει τη βάση ώστε να γίνουν με τα νοσοκομεία όχι μόνο νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, που λέει ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος, αλλά και ως νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, να γεμίσουμε με ιδιώτες, να υπάρχει μια ιδιωτικονομική λειτουργία πλήρως, που υπάρχει και τώρα μερικώς, σε έναν βαθμό, και αυτό να θεωρείται δημόσιο σύστημα υγείας. Η βάση έχει μπει. Το πώς ορίζεις τα πράγματα, αυτό γεννάει και την πολιτική την οποία θα ακολουθεί στο επόμενο διάστημα. Και ξαναλέω, μας είπε. Δεν σημαίνει δημόσιο να είναι κάτι κρατικό. Δημόσιο μπορεί να είναι και κάτι ιδιωτικό. Εσείς έχετε στο μυαλό σας, επειδή μεγαλώσαμε, ότι δημόσιο και ιδιωτικό είναι δύο αντίθετα πράγματα. Mm-hmm. Σωστά. Mm-hmm. Στο μυαλό αυτών που σχεδιάζουν στρατηγική στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην κυβέρνηση, είναι ένα και το αυτό. Σου λέει μπερδεύεται το κρατικό με το δημόσιο. Δημόσιο μπορεί να είναι και κάτι κρατικό, μπορεί να είναι και κάτι ιδιωτικό. Και αφού δεν το καταλάβετε τώρα, η εφαρμογή της πολιτικής μας θα σας κάνει να το νιώσετε στο πετσί σας και θα το καταλάβετε κάποια στιγμή. Αυτό μας λένε. Άρα για να μην βασανιζόμαστε με τη διαφορά ανάμεσα σε δημόσιο και ιδιωτικό. Στα επιτελεία που χαράζουν πολιτική για την υγεία, δημόσιο και ιδιωτικό δεν είναι κάτι το οποίο είναι αντίθετα μεταξύ τους. Μάλιστα.
το εξωτερικό τι συμβαίνει στο χώρο της υγείας. Στο εξωτερικό. Για να το συνδυάσουμε λίγο και με το εξωτερικό και πόσο απέχουμε ενδεχομένως από αυτά που ήδη εφαρμόζονται σε άλλες χώρες. Καταρχήν υπάρχει μεγάλη διαφορά σε συστήματα υγείας που υπάρχουν στην Αμερική και υπάρχουν και στην Ευρώπη. Αλλά ακόμα και μέσα στην ίδια την Ευρώπη υπάρχουν διαφορές. Και υπάρχουν διαφορές που έχουν να κάνουν με την ιστορία και την παράδοση των διαφόρων χωρών. Δηλαδή, εκτεταμένο κρατικό σύστημα υγείας έχει η Αγγλία. Το οποίο όμως δεν σημαίνει ότι είναι και δημόσιο. Κάνει και χρήση των ιδιωτών. Η Αγγλία όμως, επειδή είναι μια χώρα με οικονομική δύναμη μεγάλη, μπορεί ακόμα και δίνει κάποιες παροχές, οι οποίες τώρα με το Brexit αρχίζουν και φαίνονται πράγματα προβλήματα. Για να το καταλάβουν καλύτερα και οι τηλεθεατές, είναι το παράδειγμα της Σουηδίας. Η Σουηδία λοιπόν είχε ένα σύστημα δημόσιο, το οποίο ήταν μεικτό, κρατικό και ιδιωτικό. Μέχρι το 2000 έδινε ουσιαστικές παροχές και λέγαμε όλοι το σουηδικό μοντέλο. Μετά το 2000, όταν άρχισαν να έρχονται τα πρώτα καμπανάκια της καπιταλιστικής κρίσης, γιατί είναι και εκεί μια καπιταλιστική οικονομία, τι άρχισε να κάνει, να ξυλώνει το ασφαλιστικό σύστημα, να ξυλώνει τις δωρεάν παροχές. Αρχίζει δηλαδή σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, γι' αυτό λέω, ένα επιτελείο η Κομισιόν και ένα σχεδιασμό, συγκεκριμένες οδηγίες οδηγούν σιγά-σιγά. Απλά κάθε χώρα ξεκινάει από διαφορετικό επίπεδο να ξυλώνει το pullover. Κάπου ήταν περισσότερο πλεγμένο το pullover και ξυλώνεται σιγά-σιγά και δεν φαίνεται πολύ. Κάπου δεν υπήρχε τίποτα και ξυλώνεται ακόμα περισσότερο. Εδώ είχαμε ένα σύστημα το οποίο είχε παροχές. Και αυτό για τις κυβερνήσεις που περάσαν είναι πρόβλημα. Θα πρέπει να κοπούνε. Γι' αυτό θεωρεί και αυτή η κυβέρνηση ότι παρότι κοπεί και η φαρμακευτική δαπάνη η δημόσια, η κρατική, από τα 5 δις στα 2 δις, μειώθηκε η δαπάνη των νοσοκομείων από τα 9% του ΕΠ στο 5%. Δηλαδή, έχουμε κατακρεούργηση δαπανών την τελευταία δεκαετία και τρέχεται και λέει αυτή η κυβέρνηση, δεν φτάνει, θέλει κι άλλο. Μα γιατί θέλει κι άλλο? Γιατί πρέπει να επιτεθεί η λογική που σας είπα πριν. Ο χώρος της υγείας, τα νοσοκομεία, πρέπει να είναι χώρος επενδύσεων. Αν κάποιος δεν κερδίζει από αυτή τη διαδικασία ιδιαίτερα, δεν μπαίνει μέσα στην επενδυτική λογική, τότε δεν έχει νόημα να παρέχεται. Δεν συμμετέχει στην ανάπτυξη που λένε. Και αυτό θα έχει όλες τις συνέπειες στον καθένα από εμάς στο επίπεδο των παροχών. Και στους εργαζόμενους και στους ασθενείς που είναι οι αποδέκτες αυτών των υπηρεσιών, αλλά και στους εργαζόμενους. Γιατί ήθελα να πάμε στους εργαζόμενους, γιατί ήδη ακόμη και σήμερα και στα χρόνια της κρίσης δόθηκε η δυνατότητα να έχουμε πλέον εργαζόμενους πολλών ταχυτήτων μέσα στον χώρο του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Έτσι δεν είναι, κύριε Περέτζα? Ναι. Κοιτάξτε. Με ένα προσωπικό το οποίο γυράσκει, έτσι, το οποίο είναι ήδη μειωμένο κατά πολύ. Το ότι κρατήθηκε μέχρι σήμερα όρθιο το Εθνικό Σύστημα Υγείας, θεωρώ ότι οφείλεται κατά κόρον στον κόσμο που το στήριξε, στους εργαζόμενους που το στήριξαν όλα αυτά τα χρόνια. Έτσι δεν είναι? Ναι. Και νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο όλοι το αναγνωρίζουν αυτό. Απλά η περίοδος της κρίσης, της καπιταλιστικής κρίσης και τα μνημόνια, τα οποία ήταν μια ευκαιρία, κατά τη δικιά μας άποψη, να επιταχύνουν τις διαδικασίες αλλαγές που είχαν αποφασίσει από πριν, μπήκαν σε εξής λογική. Τι θέλουμε να κάνουμε? Να φτηνίνουμε το σύστημα υγείας. Φτύναμα σημαίνει και το μισθολογικό κόστος. Άρα, για αν θέλω να συνεχίσω να κόβω δαπάνες στο δημόσιο, θα πρέπει να κόψω και δαπάνες ασφαλιστικές και μισθολογικές. Ποιος είναι αυτός ο τρόπος? Ανοίγω τη δυνατότητα στο δημόσιο να μπορούν να μπαίνουν κάθε είδους ελαστικές σχέσεις εργασίας, όπως μπαίνουν και στον ιδιωτικό τομέα. Στον ιδιωτικό τομέα τι συμφέρει? Μεγαλώνει το περιθώριο κέρδους στον ιδιωτικό επενδυτή. Τι κάνει στο δημόσιο? Μειώνει το κόστος και δημιουργεί τη δυνατότητα αυτό το προσωπικό να μου είναι περισσότερο οικονομικά αποδοτικό όταν θα αποφασίσω αυτόν τον κλινικό τομέα να το βάλω μέσα στη διαδικασία της επένδυσης και της ιδιωτικοποίησης. Προετοιμάζοντας λοιπόν αυτές τις συνθήκες, το να μπορέσουν να μπουν οι ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες, να μπουν οι ιδιώτες, εξασφάλισαν φτηνό, εργατικό, ελαστικό, δυναμικό. Άραγε ήταν προσχεδιασμένο και εξυπηρετούσε αυτή την οικονομική λογική που σας έλεγα. Η υγεία να γίνει χώρος επενδύσεων αδιάφορων κεφαλαίων και το κράτος σιγά σιγά να αρχίσει να αποσύρεται. Είναι ενδεικτικό ότι οι διρεκτίβες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι σχεδιασμοί λένε ότι μέχρι το 2023 τα νοσοκομεία πρέπει να γίνουν αυτοτελείς οικονομικές μονάδες. Το κράτος να αποσύρεται σιγά σιγά εντελώς. Εμείς θα συνεχίσουμε να φορολογούμαστε για αυτές τις δαπάνες. Το κράτος πρέπει να αποσυρθεί. Τι θα γίνουν τα νοσοκομεία? Θα γίνουν μονάδες παροχής υπηρεσιών, οι οποίες μαζί με τα ιδιωτικά νοσοκομεία, με κοινά κριτήρια λειτουργίας, τα οποία τα εξασφαλίζει το ΚΕΤΕΚΝΗ και τα DRG, θα παίζουν μέσα στον ανταγωνισμό της αγοράς υγείας. Για να μπορούν να έρχονται μεγάλες ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες, είτε ελληνικές είτε από το εξωτερικό, να αγοράζουν με κοινό τρόπο, ενιαίο τιμολόγιο, ενιαίο τρόπο λειτουργίας και από ιδιωτικό και από δημόσιο τομέα. Αυτό σημαίνει βάζω την υγεία στη διαδικασία της επενδυτικής ανάπτυξης, της ανάπτυξης μέσω επενδύσεων.
Αυτό για να συμβεί έπρεπε να υπάρχουν οι προϋποθέσεις. Γι' αυτό και η κρίση και τα μνημόνια ήταν ευκαιρία. Με πρόσχημα να λύσω κάποια προβλήματα, μπούκωσα με επικουρικός, ΟΑΕΔ, από το ΚΕΛΠΝΟ, συμβασιούχους, εργολάβους και ό,τι μπορεί να φανταστεί κανένας. Τι κάνει αυτή η κυβέρνηση? Το συνεχίζει όπως και οι προηγούμενοι. 4.000 εργαζόμενοι στα νοσοκομεία του ΟΑΕΔ, οι οποίοι πολλοί από αυτούς δουλεύουν μέχρι και 10 χρόνια, αντί να μονιμοποιηθούν. Εκεί μας έλεγε ο κύριος Ξάνθος το Μάιο ότι δεν μπορεί να γίνει παράταση, αλλά έχουν δοθεί πολλές, ένα συνταγματικό. Έρχεται αυτό το Υπουργείο και τι λέει, παράταση άλλο ένα χρόνο. Προσλήψεις μέσω του καινούριου ΚΕΛΠΝΟ, του ΕΟΔΗ. Προφανώς και θα συνεχίσουν με συμβασιούχους. Προφανώς θα προσπαθήσουν να χτυπήσουν τη μόνιμότητα με κάθε τρόπο. Διαχωρίζουν σε παλιούς και νέους εργαζόμενους. Στους παλιούς που είναι μόνιμοι τους κρατάνε 5 καλύτερες συνθήκες εργασίας και η καινούργια φουρνιά θα δουλεύει με ελαστικές σχέσεις εργασίας. Για να δουλέψει το μοντέλο αυτό, το ιδιωτικο-οικονομικό που έχουν ανάγκη. Γι' αυτό και στον Πολυδύναμο πήρανε μέσω της περιφέρειας συμβασιούχους. Το τέταρτο κτίριο άνοιξε στο Πανεπιστημιακό με συμβασιούχους. Αλλά και όλα τα γύρω-γύρω νοσοκομεία με τι δουλεύουνε, με συμβασιούχους. Και είχαμε χτες τον Άγιο Σάββα, το αντικαρκινικό στην Αθήνα, μια κοινική ομολογία ενός Σιριζέου διοικητή. Απολύει 7 επικουρικούς γιατρούς, ανάμεσά τους και τον πρόεδρο του σωματείου, τον Πάνο τον Καταραχιά, και βγάζει ένα δελτίο τύπου το οποίο τι, ελέγξαμε τα οικονομικά μας, εμείς τους πληρώνουμε τους επικουρικούς από το προϋπολογισμό μας, εντάξει, είδαμε ότι δεν μας συμφέρει, φεύγεται. Όταν έχει συζήτηση περί επιπτώσεων, είπαν το εξής. Επιπτώσεις, αυτά αν δέχουμε, αυτά θα κάνουμε. Έγινε κάτι διαφορετικό στη Μέρημνα, που δεν είναι χώρος υγείας, αλλά είναι χώρος πρόνοιας. Χτες έγινε συζήτηση στο Διοικητικό Συμβούλιο. Τι είπανε, είδαμε τα οικονομικά μας, δεν μας συμφέρει να τους κρατήσουμε, τους διώχνουμε. Τι θα γίνει με την παρήθαλψη, τι θα γίνει με τη φροντίδα των παιδιών με αναπηρία στη Μέρημνα? Πάρκινγκ. Η λογική λοιπόν που γίνεται μαγαζί και σου λέει, βρες τρόπο να βρεις κεφάλαια. Βρες τρόπο να μπεις στον ανταγωνισμό. Αυτό είπανε και στον Καρβούνη και στον κάθε διοικητή, ο οποίος είπε, παιδιά, πρέπει να βρω χρήματα. Τι θα κάνω, δεν δίνω το κηλικείο και τον εξωτερικό χώρο σε ΣΔΙΤ, βγάζοντας ένα δημόσιο διαγωνισμό 800.000 ευρώ να το παραχωρήσω για 40 χρόνια. Μπας και έχω κανένα έσοδο. Έτσι δεν πούλησαν τη δημόσια περιουσία στο ΤΑΙΠΕΔ η προηγούμενη κυβέρνηση. Εχωρούμε δημόσια περιουσία τα πάντα, ό,τι μπορούμε να φέρουμε και το Ζάπιο. Συζητούσαν να δώσουμε. Μπας και πάρουμε ρευστό. Όλα είναι προς επενδυτική εκποίηση. Θύματα θα είμαστε πολλοί εμείς. Ποιος θα τους οργανώσει, αυτός που θέλει να το κάνει είναι το πάμε αυτή τη στιγμή. Ποιος είναι μπροστά για να αποκαλύπτει και να δείχνει σε κάθε συγκεκριμένη ψηφίδα της πραγματικότητας τι κρύβεται από πίσω, είναι το πάμε υγείας πρόνοιας αυτή τη στιγμή στον χώρο της υγείας. Επειδή μπήκατε στο θέμα του Πολυδυναμού και επειδή έτσι υπήρξε και μια δημόσια τοποθέτηση επί του θέματος, αυτό που λέτε και για το θέμα του Πολυδυναμού είναι μια δομή η οποία σίγουρα θα πρέπει να λειτουργήσει, αλλά θα πρέπει να λειτουργήσει με άλλους όρους από αυτούς που σήμερα πρόκειται να ξεκινήσει τη λειτουργία της. Δηλαδή με πλήρη και επαρκή χρηματοδότηση από το κράτος και όχι όπως είναι σήμερα, τουλάχιστον για τα 2 πρώτα χρόνια μέσω προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, μόνιμο προσωπικό. Πέρα από το κομμάτι της φιλοσοφίας, το ότι θα πρέπει, ας πούμε, να έχει τη συνεργασία με προγράμματα που είναι καθαρά στεγνά. Και σίγουρα αναφέρεστε στα προγράμματα του ΚΕΘΕΑ, που είναι ο μόνος φορέας σήμερα που έχει στεγνά προγράμματα σε ό,τι αφορά την απεξάρτηση. Λοιπόν, το Πολυδύναμο είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα του πώς στη βάση του λογικού στους ωφέλους, στη βάση της λογικής ότι το κράτος πρέπει να αποσύρεται σιγά σιγά από το χώρο της δημόσιας υγείας και πώς τελικά πρέπει να εξυπηρετηθούν οι επιχειρηματικές ανάγκες, οδηγηθήκαμε τελικά να ανοίξει μετά από 10 χρόνια. Δεν θα πρέπει να ανοίξει όμως. Ναι, θα πρέπει. Γιατί δεν θα πρέπει να πληρώσουμε. Μα προφα... Κύριε Πρέτζε, για να. Το έχουμε πληρώσει το κτίριο. Το έχουμε πληρώσει. Το, έχουμε πληρώσει. Ναι. Το θέμα είναι να μην επιστρέψουμε και λεφτά. Το έχουμε πληρώσει το κτίριο. Ένα. Δεύτερον, η χρήση για την οποία φτιάχτηκε. Δηλαδή, να είναι κέντρο σωματικής αποτοξίνωσης για αλκοολικούς και χρήστες ναρκωτικών, είχε και άλλο ένα στόχο. Να γίνει χώρος φιλοξενίας για ασθενείς με διπλή διάγνωση. Ψυχιατρικές ασθενείες μαζί με ναρκωτικά. Αυτό δυστυχώς, επειδή τελικά αυτός που έγινε ο ρυθμιστής και αποφάσισε τι θα ανοίξει στο Πολυδύναμο, δεν είναι το Υπουργείο, είναι η Περιφέρεια Επίρου. Στο Πολυδύναμο άνοιξε αυτά που θέλει η Περιφέρεια Επίρου και η Περιφέρεια να χρηματοδοτήσει. Αυτά που δεν θέλησε, παρότι ήταν προγραμματισμένα να γίνουν, δεν άνοιξαν. Κοιτάξτε ξαφνικά πώς μετατίθεται, καθώς καταλήγουμε σε αυτό που σας περιέγραφα πριν. Τελικά ρυθμιστής θα γίνει η περιφέρεια. Ανοίγουν αυτά τα δύο. Ξέρουν εδώ και 10 χρόνια ότι θα πρέπει αυτό να ανοίξει γιατί θα καλύψει πραγματικές μεγάλες ανάγκες.
Το αφήνουν χωρίς χρηματοδότηση, δεν εγγράφουν στον προϋπολογισμό του Χατζικώστα όλες οι κυβερνήσεις που πέρασαν τα τελευταία 10 χρόνια ούτε ευρώ. Όλοι ξέραμε ότι τέλος του 19 θα πενταχτεί το έργο. Αφήνοντας το λοιπόν μέχρι εδώ, έρχεται η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ με πολύ πονηρό τρόπο και τι λέει το προηγούμενο Υπουργείο. Ο κύριος Ξανθός που πανηγύριζε όταν ήρθε πριν 2 εβδομάδες εδώ πέρα. Συνέργεια λέει γενικά στην Ελλάδα το νοσοκομείο με τον ΟΚΑΝΑ και τον ΚΕΦΕΑ. Για να μπορούν διά του ΚΕΦΕΑ και του ΟΚΑΝΑ να παίρνουν προγράμματα του ΕΣΠΑ. Γιατί δεν μπορεί η περιφέρεια να χρηματοδοτήσει ένα νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, δεν μπορεί να χρηματοδοτήσει ένα άλλο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου. Με αυτό το νομική σηκωτερτήπη βάζουν τον ΚΕΘΕΑ και τον ΟΚΑΝΟ ως απαραίτητους συνεργούς για να μπορέσουν να βγουν χρήματα από την περιφέρεια. Και έτσι απαλλάσσουν το Υπουργείο και την ευθύνη του για να μπορέσουν να δώσει χρήματα. Αυτοί λοιπόν χρηματοδοτούν το προσωπικό. Εντάξει. Mm-hmm. Το φτάνουμε μέχρι το τέλος για να έρθει αυτή τη στιγμή ο κ. Καρβούνης, που πολύ λογικά λέει ο διοικητής, εγώ τι να κάνω. Με φτάσανε στο παραπέντε. Συμμετείχε ως διοικητής σε όλη αυτή την πολιτική τα προηγούμενα χρόνια. Αλλά είναι ο τελευταίος κρίκος στην αλυσίδα που λέγαμε. Πάνω τα ανοίξω. Και τι ανοίγει τελικά στον πολυδύναμο. Ανοίγει τελικά το ενδεύτερον της δυναμικότητάς του. Δεν αξιοποιεί το ολόκληρο το κτίριο. Για 2 χρόνια εξασφαλίζει ένα προσωπικό το οποίο είναι λειψό. Δεν μπορεί να αποτελέσει δηλαδή προσωπικό που οργανωμένα να πάρει από την υποδοχή τους χρήστες, να τους φιλοξενήσει στον χώρο σωματικής αποτοξίνωσης και να αναλάβει μετά και την αποθεραπεία τους. Γιατί ξέρετε, η νοσηλεία είναι για 28 μέρες. Το δύσκολο είναι το μετά. Η ψυχοθεραπευτική παρακολούθηση, η ατομική, η ομαδική, η επανένταξη κοινωνική, να έχει κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχολόγους, να έχει στεγνό πρόγραμμα δικό του, το Χατζικώστα. Γιατί να εξαρτάται λοιπόν από το ΚΕΘΕΑ, το οποίο ΚΕΘΕΑ την ίδια στιγμή η κυβέρνηση με την άρση του αυτοδιοίκητου το χτυπάει για να μην μπορεί να ανοίξει καινούργια προγράμματα. Άρα έχουμε ένα κτίριο χωρίς να έχει εγκριθεί ο οργανισμός, χωρίς χρηματοδότηση για τα λειτουργικά του έξοδα. Στην επίσκεψη που έκανε την προηγούμενη εβδομάδα ο κύριος Νικόπουλος, μίλησε για δαπάνες 2 μηνών που μπορεί να εξασφαλίσει, είπε αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Δεν είχε μπει ποτέ στο ζήτημα χρηματοδότηση από προηγούμενες κυβερνήσεις. Άρα για 2 χρόνια μία λειτουργία λειψή, με εξάρτηση από το ΚΕΘΕΑ και τον ΟΚΑΝΑ. 2 χρόνια όμως είναι και ο χρόνος στον οποίο από το σχέδιο ένταξης υποχρεώνει το Χατζικώστα να το λειτουργήσει με αυτόν τον τρόπο. Μετά από 2 χρόνια μπορεί να κάνει αλλαγή χρήσης. Και ρωτάμε εμείς. Θέλουμε να μείνει το πολυδύναμο ως χώρος και ως κέντρο αφετηρίας της απεξάρτησης χρηστών αλκοόλ, ναρκωτικών και οτιδήποτε άλλο. Αν το θέλουμε, δεν θέλει μόνο μόνιμο προσωπικό και χρηματοδότηση από το Χατζικώστα για να μείνει στον αέρα. Θέλει να αναπτύξει όλες εκείνες τις δομές και λειτουργίες, την αλυσίδα που οδηγούν σε μια πλήρη απεξάρτηση. Να είναι η χρηματοδότηση σταθερή για να μπορέσει να έχει συνέχεια και να αποτελέσει και ο ψυχιατρικός τομέας του Χατζικώστα, αυτοτελώς όμως. Γιατί 4 ψυχίατροι με μια επικουρική που ήρθε τώρα πρέπει να λειτουργήσουν. Εξωτερικά ιατρία, το κέντρο ψυχικής υγείας, τις δομές διαβίωσης, τη διασυνδετική μέσα στο Χατζικώστα, το πολυδύναμο. Είναι αδύνατο. Αν θέλουμε λοιπόν το πολυδύναμο να γίνει αφετηρία για αντιναρκωτικές δράσεις κοινοτικές και στους χώρους δουλειάς και στους χώρους εκπαίδευσης, με έναν αυτοτελή ψυχιατρικό τομέα, όλη αυτή η όρη που χρειάζεται για να συμβεί αυτό και να λειτουργήσει ολοκληρωμένα, δεν υπάρχει κανένας από αυτούς. 2 χρόνια περίπου λειτουργία, στα 2 χρόνια που είναι η υποχρέωση να κρατηθεί έτσι. Μετά. Και έχουμε λόγους να πιστεύουμε ότι όχι ότι θα γίνει αλλαγή χρήσης, αλλά με το χτύπημα που γίνεται στο ΚΕΘΕΑ. Με το χτύπημα που γίνεται στο ΚΕΘΕΑ για την άρση αυτοδιοίκητου που έχει τη βάση του στην αντιναρκωτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία θεωρεί τις εξαρτήσεις ότι είναι πρόβλημα χρόνιας υποτροπιάζουσας αυτοπροκαλούμενης νόσος. Όταν λες ότι είναι κάτι χρόνιο, υποτροπιάζουν, δηλαδή έρχεται και ξανάρχεται, και είναι νόσος, δεν υπάρχει τρόπος να ξεφύγεις. Οπότε δεν υπάρχει κανένας λόγος να έχεις στεγνά προγράμματα. Τι μπορείς να κάνεις? Να υποκαταστήσεις τη χρήση οπιοειδών με κάτι το οποίο είναι πιο σίγουρο, πιο ασφαλές για να μην πεθάνεις, όπως είναι η μεθαδόνη και η βουπρενορφίνη, τα υποκατάστατα. Και τελικά εκτιμάμε ότι υπάρχει ο κίνδυνος, αν δεις τη μεγάλη εικόνα, να γίνει το πολυδύναμο ένας μεσάζων που θα στέλνει πελατεία σε μονάδες υποκατάστατων. Γιατί αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά λέει ότι το 74% των χρυσών ηρωίνες είναι σε προγράμματα υποκατάστασης. Μόνο το 21% είναι σε στεγνά. Γιατί τα στεγνά έχουν χτυπηθεί αλίπητα όλα τα προηγούμενα χρόνια. Γιατί τα υποκατάστατα είναι μια φοβερά κερδοφόρο διαδικασία. Υπάρχει όμως εμπειρία από το εξωτερικό που λέει ότι σε χώρες που είναι και παραγωγή υποκατάστατων, όπως είναι η Ιρλανδία, η Δανία, η Γαλλία, οι θάνατοι από μεθαδόνη είναι περισσότεροι από τους θανάτους από ηρωίνη. Οι θάνατοι από το υποκατάστατο φάρμακο είναι περισσότεροι από το καθαρά ναρκωτικό. Δεύτερο, το πρόβλημα στη νεολαία αυτή τη στιγμή, και γι' αυτό χρειάζεται να γίνει ένα κοινοτικό κέντρο με αντιναρκωτικές δράσεις, ξέρετε ποιο είναι. Έχει αυξηθεί η χρήση της κάναβης και σε μικρότερες ηλικίες, αλλά έχει αυξηθεί ραγδαία.
λιγότερο από ό,τι σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά έχει δεχθεί τεράστια και εδώ. Γιατί? Γιατί καταρχήν υπάρχει καλλιέργεια μιας ναρκοκουλτούρας. Είχαμε μετά τα πάρτι, τα διάφορα για τα αντιαπαγορευτικά της νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ, είχαμε το 18, είχαμε και το 15 είχαμε και ημερίδα για την απελευθέρωση κάναβης. Απελευθερώσαν οι φαρμακευτικοί κάναβη, θεσμοθετούσαν χώρους εποπτευόμενης χρήσης ηρωίνες, μιλάνε για αυτοδιάθεση του σώματος και του πνεύματος, οπότε γιατί να μην μαστουρώνεις κιόλας. Και έχει ξαναδεί μια νεολαία η οποία έχει βυθιστεί μέσα σε μια κουλτούρα που λέει: και τι έγινε, ρε παιδί μου, για να κάνω και να μπάφω. Και τι έγινε, να δοκιμάσω τις ουσίες. Και αντί στα Γιάννενα που είμαστε σύνορα, που τα δελτία ειδήσεων κάθε φορά λένε ότι κάθε μήνα έναν τόνο κάναβη πιάνουμε. Αντί πέρα από τα οπιοειδή, πέρα το αλκοόλ, να στηθεί σε αυτό το πολυδύναμο που ήταν ευκαιρία. Με τον ψυχιατρικό τομέα, ο οποίος θα μπορούσε να το στηρίξει αν είχε το προσωπικό. Και δράση στην κοινότητα ενάντια στην κάναβη, αυτό έρχεται σε αντίθεση με την πολιτική που εφάρμοσε ο ΣΥΡΙΖΑ για την ψυχαγωγική και φαρμακευτική κάναβη. Έρχεται σε αντίθεση με αυτό που άνοιξε το 2005 η Νέα Δημοκρατία. Να μπορεί να διατίθεται η κάναβη φαρμακευτικά δωρεάν, γιατί έχει μια λυσίδα γεγονότων. Με αυτήν είναι το πολυδύναμο αυτή τη στιγμή. Ξεκινάει με χειρότερους όρους το τέταρτο κτίριο. Θεωρούμε ότι καλύπτει ζωτικότατες λαϊκές ανάγκες. Ξέρετε, αν έχεις ένα παιδί στην οικογένεια το οποίο είναι στα ναρκωτικά, δεν μπορείς να σκεφτείς τίποτα άλλο. Όταν λέμε τίποτα άλλο, επειδή έχουμε επαφές και τουλάχιστον με το ΚΕΘΕΑ έχουμε συνεργασία όλα τα χρόνια, όταν σε μια οικογένεια υπάρχει ένας χρήστης ηρωίνες, υποφέρει τόσο η οικογένεια και πλέον αυτό το πράγμα απορροφά σαν μαύρη τρύπα τα πάντα. Εδώ λοιπόν το πολυδύναμο, η ευκαιρία για ένα σχεδιασμό αντιναρκωτικής πολιτικής και νοσηλείας, του αποτοξίνωσης, και αποθεραπείας, αλλά και κοινωνικών δράσεων, αυτή η ευκαιρία χάνεται. Ανοίγει τυχοδιοκτικά και θα δείτε ότι και στα εγγένεια δεν θα υπάρχει και επίσημος από το Υπουργείο. Το πολύ πολύ να έρθει και ο κύριος Νικόπουλος. Έχουν ενοχληθεί γιατί τους παίρνει τη δόξα ο κύριος Καρβούνες. Ακόμα και σε αυτό το τόσο ευαίσθητο ζήτημα της αντιναρκωτικής πολιτικής παίζουν μικροπολιτικά παιχνίδια. Αλλά το πολυδύναμο ανοίγει έτσι, γιατί αυτή είναι η λογική τους για την υγεία και την πρόνοια. Λίγο θα το χρηματοδοτήσει η περιφέρεια, ελαστικές σχέσεις εργασίας, άντε να δούμε τι πελατεία θα έχουμε, άντε να δούμε αν θα κερδίσει κάποιος, γιατί ο μόνος που μπορεί να κερδίσει είναι οι εταιρείες που πουλάνε υποκατάστατα. Mm-hmm. Καμία συζήτηση για ανάπτυξη στεγνών προγραμμάτων του Χατζη Κώστα, καμία συζήτηση για ολοκληρωμένη πολιτική ενάντια στα ναρκωτικά. Γιατί εδώ στο κομμάτι του πολυδύναμου συναντιούνται δύο όψεις της ίδιας πολιτικής. Ένα το ζήτημα της υγείας και πώς αυτή επιχειρηματικοποιείται, και δεύτερο μια αντιναρκωτικής πολιτικής, η οποία προσπαθεί να μας πείσει ότι ο καθένας σας κάνει ό,τι γουστάρει. Με επικίνδυνα επιχειρήματα τα οποία λένε, εντάξει, ψήν πρέτζα καπνίζει τσιγάρο, ο άλλος παίρνει την ροήνη. Ποια είναι η διαφορά? Η μεγάλη διαφορά. Εμείς λέμε ότι το κομμάτι των ναρκωτικών εσκεμμένα αφήνεται σε αυτή την κατάσταση, γιατί βολεύει, γιατί τα ναρκωτικά δεν είναι ότι προκαλούν βλάβες στο σηκώτη ή προκαλούν βλάβες στο σώμα. Αυτό που κάνουν είναι θολώνουν και διαστρεβλώνουν τη συνείδηση. Και δημιουργούν έναν πληθυσμό, ιδίως της νεολαίας, το οποίο κυνηγώντας την ουσία, κυνηγώντας δηλαδή μικροπράγματα, αποσπάται από την πάλη για να παλέψει για το οτιδήποτε που αφορά τη βελτίωση της ζωής του, μέχρι και την ανατροπή αυτού του συστήματος. Οπότε είναι πάρα πολύ βολικός παράγοντας. Θεωρούμε αδικαιολόγητο σε μια περιοχή όπως τα Γιάννενα να ανοίγει το πολυδύναμο, να πανηγυρίζουν όλοι, γιατί είναι και εντυπωσιακό ότι η ανακοίνωση που κυκλοφορήσαμε σήμερα σαν ΠΑΜΕ παίχτηκε από ελάχιστα site και blog. Ενώ η χθεσινή για το ΣΔΙΤ του Κηλικίου, πολύ μικρότερη σημασία, παίχτηκε από όλους. Αυτή για το πολυδύναμο φιλτραρίστηκε και κόπηκε από τους περισσότερους. Προφανώς κατανοούν πολλοί ότι υπάρχουν συμφέροντα εδώ και δεν πρέπει να αγγιχτεί το θέμα. Η κατάσταση με το πολυδύναμο όμως θα μας απασχολήσει όλο το επόμενο διάστημα. Είναι χρέος και του εργατικού κέντρου και των φορέων να λειτουργήσει ολοκληρωμένα. Το έχουν ανάγκες οι οικογένειες, οι οποίες τώρα που έγινε αυτό με το ΚΕΘΕΑ βγήκαν και φώναξαν. Πριν ήταν φαντάσματα κλεισμένα στο σπίτι. Τουλάχιστον αυτοί του ΚΕΘΕΑ έχουν φωνή να φωνάξουν. Οι υπόλοιπες οικογένειες που είναι στα αποκατάστατα, με μια κουβέρτα στην τηλεόραση σε κατάθλιψη γονείς και το παιδί με ένα χάπι στο σπίτι. Γι' αυτό το πολυδύναμο και σαν το χώρο υγείας, αλλά και σαν ευκαιρία για την ναρκωτική πολιτική, η οποία θα βάζει όχι την υποκατάσταση, αλλά την πραγματική απένταξη, θα γίνει μάχη. Θα υπάρχει ερώτηση στη Βουλή, θα γίνουν πράγματα για το πολυδύναμο. Τουλάχιστον από τη δικιά μας τη μεριά θα γίνουν πράγματα πολλά. Θα είμαστε εδώ να τα παρακολουθούμε όλα αυτά, κύριε Πρέτζα. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την δυνατότητα που είχαμε έτσι να συνομιλήσουμε. Και εδώ θα είμαστε, θα τα παρακολουθούμε, θα βλέπουμε τα πράγματα πώς πορεύονται και θα σχολιάζουμε όταν χρειάζεται. Να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστώ και όλους εσάς που για ένα ακόμη βράδυ ήσασταν εδώ μαζί μας. Ραντεβού την ερχόμενη Τετάρτη στις 10 ακριβώς. Να είστε καλά. Γεια σας.